Με λιγάκι, γιατί είπαμε ότι σήμερα είναι πολύ δύσκολη ημέρα, γιατί έχουμε την φοβερή αυτή τραγωδία στα Τέμπη. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Παπάζογλου. Είναι καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ο οποίος είναι ο πατέρας 22χρονου φοιτητή, ο οποίος, του Γιώργου, ο οποίος δυστυχώς έχασε τη ζωή του και είναι ένας από τα 57 θύματα τα οποία θρηνήσαμε σε αυτό το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπάζογλου. Χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας. Δεχτείτε την αγάπη μας, τη συμπαράστασή μας, το σεβασμό μας. Από όλους μας, από όλους. Για τη βαθύτερη απώλεια την οποία νομίζω ότι μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος. Τώρα, ένα χρόνο μετά, κύριε Παπάζογλου, εσείς πώς είστε με όλο αυτό? Έχετε βάλει σε μια σειρά τη σκέψη σας, έχετε καταφέρει να παρακολουθήσετε τις εξελίξεις και τις διαδικασίες από τότε? Πείτε μας λιγάκι. Εντάξει, πώς το λένε... Είχαμε πει ότι θα προχωρήσουμε μπροστά. Το πίσω είναι καταστροφή. Λοιπόν, έτσι, δεν υπάρχει πίσω σε αυτές τις τραγωδίες. Σε αυτές τις τραγωδίες. Εντάξει, η ζωή μας προχωράει, δουλεύουμε. Πώς πέρασε αυτός ο ένας χρόνος, παρακολουθούμε, κύριε Παπάζογλου, και τα γεγονότα της δίκης και λοιπά, της ανάκρισης μάλλον. Mm-hmm. Πώς πέρασε αυτός ο ένας χρόνος? Τώρα, πώς προχωράει και τι θα βγάλει στο τέλος, αυτό θα το δούμε. Το ζητούμενο είναι να μην ξαναγίνει ένα τέτοιο γεγονός στην Ελλάδα. Πρώτον, δεύτερον, να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι, και αυτοί είναι και οι πολιτικοί μέσα. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που λένε οι ανθρώπινος παράγοντας, είναι και οι προϊστάμενοι του Υπουργείου Συγκοινωνιών, έτσι, που είναι ο Υπουργός. Όπου υπάρχουν ευθύνες, πρέπει να αναζητηθούν και εφόσον αποδειχθούν, να αποδοθούν. Αυτό είναι, Εσείς από τη μέχρι τώρα εξέλιξη στην αναζήτηση αυτών των ευθυνών, είσαστε ικανοποιημένος? Ξετυλίγετε το κουβάρι? Θα πρέπει να η Εξεταστική Επιτροπή να είναι πιο ενδεχής στην ανάκριση των μαρτύρων, θα έπρεπε να συμπεριλάβει περισσότερους μάρτυρες. Γιατί αυτοί δυστυχώς πήγαν και άτομα που δεν είχαν καμία σχέση με την. Τι τους φώναξαν, δεν ξέρω. Και θα έπρεπε να βγάλει μία απόφαση και όχι όλα τα κάθε κόμμα ξεχωριστά τη δικιά του. Έτσι θα γίνει τώρα, θα δείτε. Έτσι. Που σημαίνει ότι δεν έχει καμιά αξία πλέον. Είστε απογοητευμένος, ακούγεστε? Ναι, βέβαια. Παρακολούθησα ορισμένες συνεδριάσεις τους. Ο πρόεδρος τους ήταν πολύ περίεργος. Έτσι, όταν πήγαινε να μιλήσει κάποιος, τον έκοβε. Πολύ καλός πρόεδρος. Λοιπόν, και... Κύριε Μαρκόπουλο, λέτε. Ο υπουργός αρνήθηκε τα πάντα, λες και ήταν σε άλλο υπουργείο. Ναι, οι ευθύνες όμως, κατά τη γνώμη σας, κύριε Παπάζογλου, αφορούν μόνο τον κύριο Καραμαλή? Δηλαδή, άλλα πρόσωπα πολιτικά δεν ευθύνονται? Η μισή Ελλάδα είναι μέσα εκεί. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, στα τρένα. Είναι πάρα πολύ κατηγορούμενη. Είναι πάρα πολύ. Είναι 40, 50, 60, πώς είναι. Ναι, προφανώς, γιατί οι παραλήψεις και τα γεγονότα εκτείνονται σε ένα βάθος ετών. Το οποίο όμως... Στην αρχή ανθρώπινος παράγοντας, φυσικά. Αυτό το άπλωμα των ευθυνών... Επανίζουν άνθρωποι, έτσι. Αλλά όταν λείπουν συνεχώς τα μέτρα ασφαλείας, τα οποία ακόμα δεν έχουν εγκατασταθεί, ακόμη, έτσι, τώρα που μιλάμε, 28 Φεβρουαρίου, μετά από ένα χρόνο, ακόμα δεν έχει εγκατασταθεί στη γραμμή τηλεασφάλεια. Τότε τι να πούμε. Κύριε Παπάζογλου, πώς σας φαίνεται το γεγονός ότι τότε, εντάξει, είχε υπάρξει μια παραίτηση από τον κύριο Καραμανλή, αλλά ξανάβαλε υποψήφιος και ξαναβγήκε τότε. Ξαναβγήκε και είναι τώρα βουλευτής με χαρά. Σίγουρα έχει σχέση με την ασυλία. Τη βουλευτική. Εντάξει, γιατί απλά ξέρετε τι γίνεται. Η βουλευτική ασυλία έχει ορισμένα όρια. Δηλαδή, άπαξ και αποδειχθεί ότι υπάρχει ευθύνη, θα δικαστεί. Τώρα, αν θα καταδικαστεί και τα λοιπά, είναι άλλο ζήτημα. Αλλά το ζήτημα είναι το εξής. Πολιτικά, ας πούμε. Γιατί όταν είσαι όταν στην βάρδιά σου, που λέει εντός εισαγωγικών, υπό την ευθύνη σου γίνεται μια τέτοια τραγωδία ή ένα τέτοιο έγκλημα, όπως χαρακτηρίζεται. Ναι. Το να κατεβαίνει ξανά υποψήφιος και να ξαναβγαίνει, εσάς τι σας προκαλεί, τι αίσθημα? Εντάξει, είναι εκφυλισμένη η ελληνική κοινωνία. Αυτό το αίσθημα. Λέτε ότι υπάρχει ένας εκφυλισμός? Ναι, φυσικά. Μάλιστα. Κύριε Παπάζογλου, εγώ θα ήθελα λιγάκι να μείνω και ακούω πολύ προσεκτικά όλα αυτά τα οποία λέτε.
Αλλά θα ήθελα λιγάκι να πάμε και στο συναισθηματικό και στο ανθρώπινο κομμάτι. Να θυμηθούμε λιγάκι την περίπτωση τη δική σας, που χάσατε το παιδί σας σε αυτό το φοβερό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Να μας θυμίσετε λιγάκι πώς ταξίδεψε ο ίδιος με το τρένο. Εντάξει, είχε πάει στην Αθήνα με τη φίλη του και επιστρέφανε την Τρίτη. Το τρένο είχε κάποια προβλήματα, ως συνήθως βέβαια, έτσι. Τα ελληνικά τρένα έχουν προβλήματα. Λίγο πριν τη Λάρισα, καθυστέρησε το τρένο εκεί πέρα. Μετά μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε ότι θα καθυστερήσουμε, θα έρθουμε πιο αργά. Και του είπαμε εντάξει. Και από εκεί πέρα, αργά το... πριν τις 12, μας πήρε ένα τηλέφωνο ένας φίλος του από την Ολλανδία και μας είπε ότι η φίλη του Γιώργου, η οποία έζησε, ευτυχώς, τον πήρε τηλέφωνο και του είπε ότι το τρένο έχει εκτροχιαστεί, αυτή είναι έξω από το τρένο και ο Γιώργος λείπει. Είχε πάει στο Κηλικείο να πάρει νερό και δεν ξαναήρθε. Από εκεί και πέρα άρχισε ο αγώνας ο δικός μας να πάμε στη Λάρισα και να ακολουθήσουν όλα τα άλλα γεγονότα. Κύριε, διπλή η ατυχία και το λάθος τρένο. Και το λάθος βαγόνι στη λάθος στιγμή. Ακριβώς. Αυτά, κοιτάξτε, όταν γίνονται τέτοιες τραγωδίες, τα λάθη είναι το ένα μετά το άλλο. Δυστυχώς και οι συγκυρίες πολύ αρνητικές. Πέστε μου κάτι. Στον τομέα των αποζημιώσεων, στα αστικά δικαστήρια, υπάρχουν αποφάσεις. Έχουν προσφυγεί κάποιοι γονείς, κάποιοι συγγενείς εναντίον της ιδιοκτήτριας εταιρείας ή εναντίον και του ελληνικού δημοσίου. Κοιτάξτε, η αστική. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Η αστική υπόθεση θα ακολουθήσει την ποινική. Μένως δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει. Θα πάρει πολύ χρόνο να ξέρετε. Θέλει πολύ υπομονή τότε. Αν και δεν ξέρουμε. Μπορεί και να είναι πιο γρήγορη. Μακάρι. Το ευχόμαστε όλοι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ναι, ναι. Όσον αφορά την εταιρεία. Με συγχωρείς, Άννα, για την ερώτηση, για τη διακοπή. Όσον αφορά την εταιρεία. Ποια είναι η γνώμη σας? Ποια ήταν η στάση και η συμπεριφορά της? Απαράδεκτη. Κοιτάξτε, επειδή εδώ μπαίνουν θέματα και διπλωματικά, δηλαδή είναι Ιταλική και ο διευθύνων σύμβουλος και ο πρόεδρος είναι Ιταλή. Ναι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να κατηγορηθούν αυτοί. Δεν υπάρχει ασυλία, κύριε Παπάζογλου. Είναι τεχνοκράτες. Ναι. Είναι σαν να είναι Έλληνες. Είτε δεν δικάζονται. Αφορά την Ιταλική είτε την ελληνική εταιρεία. Δεν είναι τεχνοκράτες οι οποίοι λειτουργούν μέσα σε ένα ελληνικό σύστημα. Ναι. Νομικό. Νόμος, βέβαια. Και τόσο αστικό όσο και ποινικό. Δεν τους ξέρει κάποιος κανόνας. Δεν ξέρουν από κάτι. Ωραία, λοιπόν. Αυτοί αρνήθηκαν τα πάντα, βέβαια. Έτσι. Δεν απάντησαν σε καμία ερώτηση της Εξεταστικής Επιτροπής. Και μετά επενεύει ο εισαγγελέας γιατί για να κατηγορήθηκαν για ψευδορκία. Και δεν ξέρω τώρα που βρίσκεται το θέμα. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι όσον αφορά τον ανθρώπινο παράγοντα. Νίκο, για να κλείσουμε. Κύριε Παπάζογλου, και εμείς και μόνο που ακούμε αυτή την τραγωδία, αυτό το έγκλημα το οποίο συντελέστηκε, ψυχολογικά, πώς να το πω τώρα, βαραίνουμε. Εσείς χάσατε το παιδί σας. Σας δόθηκε από την πολιτεία βοήθεια ψυχολογική και αρρωγή προκειμένου αυτός ο πόνος κάπως να απαλληθεί, κάπως να αλλοιωθεί. Στην αρχή και στη Λάρισα υπήρχε ένας καθηγητής ψυχιατρικής από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που μας επισκέφτηκε. Μετά μας είχαν πάρει τηλέφωνο αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τον ψυχολόγο του δημοσίου. Όχι, εμείς πήγαμε σε ιδιώτη. Σε ιδιώτη. Εντάξει, κάποια. Μερικοί γονείς είχαν αρρωγή, άλλοι δεν είχαν, δεν μπορώ να ξέρω. Σήμερα έχετε βοήθεια, ψυχολογική στήριξη, ψυχολογική. Σήμερα στήριξη. Έχουμε γιατί πηγαίνουμε στον δικό μας ψυχολόγο. Ιδιωτικά. Ένας ήταν ο ψυχολόγος του δημοσίου. Για όλες τις οικογένειες. Πάντως εμάς με έχει πάρει μια κυρία τηλέφωνο. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Κύριε Παπάζογλου, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια δύσκολη μέρα. Τα συλληπιτήριά μας. Δύναμη και κουράγιο πραγματικά. Να είστε καλά. Για τη συμπαράστασή μας. Να είστε καλά.